Ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων στην περιοχή της Διαλογής, στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, είναι η κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου. Ζητάμε να γίνει μια καλή αποχέτευση εδώ πέρα. Ρίχνουμε τον άσφαλτο και δεν υπάρχει αποχέτευση. Τα νερά αυτά, όταν μπαίνει άσφαλτος, πού θα πάνε, όπου βρούνε. Δηλαδή στο ρέμα, το οποίο έχει να καθαριστεί πάρα πολλά χρόνια, έχει κάτι δέντρα, πελώρια. Και ούτε θα τα καθαρίσουν. Έτσι είναι, έτσι θα μείνουν μέχρι να πνιγούμε, τότε θα συνέρθουν αυτοί οι παράγοντες. Δεν υπάρχει κράτος εδώ. Πληρώνω αποχέτευση στον ΟΗΘ και αποχέτευση δεν έχουμε. Όταν πήγαμε για να κάνουμε, θα μας αφαιρούσαν μόνο τα τελευταία 2 έτη. Μετά από κάθε έντονη βροχόπτωση, πλημμυρίζουν τα σπίτια. Τη συγκεκριμένη περιοχή που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ στη Διαλογή, κάθε φορά που έχουμε έντονη βροχόπτωση, δημιουργούνται σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα. Πιο είναι μικρή. Δεν προλαβαίνει το νερό να φύγει και πλημμυρίζουν. Ακόμη πιο σοβαρό πρόβλημα για τη δημόσια υγεία είναι η ανεξέλεγκτη απόρριψη των βοθρολυμάτων μέσα σε ανοιχτό κανάλι, το οποίο διέρχεται από τον οικισμό. Πρέπει να λυθεί άμεσα, οπωσδήποτε άμεσα. Οπωσδήποτε άμεσα. Είναι ένας συνοικισμός τον οποίο δεν το βλέπει σχεδόν κανένας. Τα λίμα καταλήγουν απέναντι μέσα στα σπίτια. Εγώ εδώ είμαι υπερυψωμένος. Και στον προηγούμενο και στον προηγούμενο δήμαρχο πήγαμε, κι αν δεν πήγαμε, κι αν δεν πληρώσαμε, τίποτε δεν γίνεται και ούτε θα γίνει. Οι κάτοικοι έχουν ακούσει πολλές υποσχέσεις και ζητούν να λυθούν άμεσα τα προβλήματά τους από τη νέα δημοτική αρχή.